Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να βλέπει τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Ούτε μαύρος είναι, ούτε κίτρινος, ούτε χριστιανός, ούτε ορθόδοξος. Και να μην φοβάται. Πρώτη φορά εμείς εδώ πρόσφυγες έχουμε δει πριν πολλά χρόνια. Δεν είναι τώρα που έγινε. Κανείς δεν ήρθε εδώ και πέρα, παιδιά, πέρθαμε στην Ευρώπη. Κανείς δεν ήθελε να πει. Με λένε Στρατή Βαλαμιό. Είμαι ψαράς εδώ στις Χάλας Χαμιάς. Ένα χωριό, είμαστε 100 άτομα. Εγώ θυμάμαι πρώτη φορά το 1996. Καθόμασταν, πίναμε όζο και βγήκαν δύο βάρκες με Κούρδους. Από τότε ο κόσμος εδώ, γιατί δεν βγαίναν πολύ, αλλά από τότε βγαίναν συνέχεια ο κόσμος. Βοηθούσαν οι γυναίκες, οι ψαράδες, όλοι βοηθούσαν. Δεν είχαμε ούτε θελοντές, ούτε βοήθεια από κανένα. Ούτε μας φάνηκε πρωτόγνωρο, ξέρεις αυτό, ότι τι έγινε. Στο 20 χρόνια εδώ βγαίνει κόσμος. Τότε που βγαίναν συνέχεια, βγαίναν μέχρι 40-50 βάρκες, θυμάμαι εδώ οι ψαράδες πλάγαμε ουρά, ένας πίσω από τον άλλον, είχαν όλοι κόσμο. Φορτωμένοι και δεμένοι από πίσω βάρκες και να περιμένουν να ξεφορτώσει ένας, να φύγει, να μπει ο άλλος. Δηλαδή όλη μέρα αυτό γινόταν. Περιστατικά πολλά, αλλά το 9 θυμάμαι τότε στον Κόρακα εκεί στο Φάρο, ήμασταν με το ΚΑΙΚ και κατέβαινε από ληστερικό, 20 άτομα χωρίς ο Σεβία κανείς, μωρά μέσα, χτυπάει πάνω στα βράχια και φεύγει όλη η θάλασσα. Μεταξύ δεν ξέρει μπάνιο καθόλου. Είναι σαν να ρίξει μια πέτρα μέσα στο νερό. Αφού ήμασταν δίπλα, έπεσα εγώ στη θάλασσα, είχα βγάλει τότε ένα μωρό, ήταν 9 μηνών, τη μάνα και τον πατέρα και είχα μια δεκαριά άλλη. Αλλά 10 πνιγόταν δίπλα μου. Έβγαζα τα τελετουμένα και όλος βούλιαζε δίπλα μου. Δεν νομίζω ότι σε κάνει τίποτα ιδιαίτερο να βοηθήσει. Βλέπεις κόσμο ότι γυρεύει βοήθεια, ότι πνίγεται. Δεν μπορείς να κάνεις κατάλληλο. Νομίζω ότι πιο πολύ είναι ανθρώπινο.